Καλημέρα, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Επιλογή της Περιφερειακής Αρχής και εμού προσωπικά ήταν να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε δεσμούς με μια παρακείμενη χώρα. Η παρακείμενη χώρα είναι η Τουρκία. Είναι μια χώρα 85-90 εκατομμυρίων. Είναι στο G20, δηλαδή 20 οι πιο ανεπτυγμένες χώρες οικονομικά, και τυχαίνει να είναι δίπλα σε απόσταση από 45 λεπτά με το ταχύπλο μέχρι μία ώρα και κάτι. Στη Σάμο δε, πολύ πιο πλησιέστερα. Στρατηγική επιλογή μου ήταν να, αν μπορούμε να αναπτυχθούμε, πάντα στο μυαλό μας έχοντας τα εθνικά θέματα, στα οποία είμαστε ανυποχώρητοι όλοι μας, ανυποχώρητοι μέχρι ακραίων σημείων μερικές φορές, αλλά business is business. Πέρσι, όταν είχε έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός, του είχαμε βάλει θέμα στα αιτήματά μας. Το πρώτο στο θέμα ήταν η διευκόλυνση χορηγήσεως βίζας. Διαβουλεύθηκαν με τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, γιατί εξαρτάται συνολικά το θέμα, και φέτος μας ανακοινώθηκε ότι θα δινόταν η βίζα. Σαν αποτέλεσμα, η εκτίμηση των πρακτόρων είναι ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε από 450.000 έως 500.000 επισκέπτες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος θα έχει 150.000 στο τέλος του χρόνου. Αυτό αν το πολλαπλασιάσετε από όσα, αν φανταστείτε ότι θα πανά ανακατακεφαλήν κάθε ένας επισκέπτης, από 300 ευρώ έως 500, διαμονή, ξενοδοχείο, νοικίαση αυτοκινήτου, καλό φαΐ όπως βλέπω ότι κάνουν, είναι πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια είναι για το Βόρειο Αιγαίο. Μια τονωτική ένεση σημαντική, το οποίο ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές. Στο πλαίσιο αυτό, πριν από δύο μήνες, κλήθηκα και κάποιοι άλλοι εδώ αντιπεριφερειάρχες να παραστούμε στα εγγένεια ενός μουσείου του Ραμί Κότς. Το αυτό ήταν στο Ιβαλί. Πήγαμε, μας τίμησαν και εκεί είχα την ευκαιρία εγώ να γνωρίσω τον Ραμί Κότς, τον οποίο τον γνώριζα από την κατοικία που έχει εδώ πέρα στη Μυτιλίνη, στο Πέραμα, από τη Μαρίνα, συμμετοχή στη Μαρίνα, και διάβαζα για τις επαφές που έχει με την κυβέρνηση και τις επενδύσεις που κάνει στη Ριβιέρα την Αθηναϊκή. Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, μου παρέδεσε ένα δείπνο και ήταν και ο Πατριάρχης στο δείπνο. Ποιος Πατριάρχης μου μίλησε για το έργο υπέρ της Ορθοδοξίας που κάνει ο Ραμί Κότς στην Τουρκία. Πόσους ναούς ανακαινίζει, ανασκευάζει, φτιάχνει και μοναστήρια. Το ίδιο μου είπε και για την επαφές που έχει με τη Ρωμαϊκή κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά με οδήγησαν στη σκέψη να τον τιμήσουμε. Το Ραμί Κότς του μίλησα, το αποδέχθηκε και έτσι τούτη την Παρασκευή 18 του μηνός σε 7 η ώρα, θα σας δώσουμε δελτίο τύπου, είναι γραμμένα αυτά, θα κάνουμε μια εκδήλωση τιμής στο Ραμί Κότς, εδώ στο Περιφερειακό Σύμβουλιο. Δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε στενή επαφή μαζί του, θα μιλήσουν για τη ζωή του Ραμί Κότς, για τη δραστηριότητά του. Ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Τρίφων. Και στη συνεχεία θα παραθέσουμε ένα δείπνο στο Ελιά και Θάλασσα προς τιμή του κυρίου Ραμί Κότς. Την εκδήλωση αυτή θα την παρουσιάσει, θα τη συντονίσει η Κατέρινα Καγκάκη, η γνωστή Μυτιλινιά, την οποία πολλές φορές την έχουμε χρησιμοποιήσει, διότι ενδείχνεται είναι κατάλληλη για αυτά τα θέματα. Ταυτόχρονα θα τοπονύμουμε ένα τιμητικό δίπλωμα και κάποιο ενθύμιο δώρου από τη Λέσβο, από την Αγιά Σου. Την άλλη μέρα σκεφτήκαμε, σε συνεργασία με το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο που είναι στην Αθήνα και πρόεδρος του είναι ο κ. Κουτσίκος, τέος σύζυγος της κυρίας Γιαννάκου, να κάνουμε ένα σεμινάριο, ένα συμπόσιο στο Επιμελητήριο σχετικό με την επιχειρηματική, τουριστική και πολιτιστική δραστηριότητα, συνεργασία που μπορεί να αναπτυχθεί και ήδη αναπτύσσεται μεταξύ Βορείου Αιγαίου, περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και αναντιακτών. Αυτή θα σας εκπλήξω, την παρουσίαση, το συντονισμό θα την κάνει ο φίλος μου ο Σταμάτης ο Μαλέλης για αυτήν την ημερίδα.
Του ξέρω ότι θα γελάσετε, θα υπομοιδιάστε, αλλά τι να κάνει, η ζωή προχωράει. Και όλοι οι υποψήφοι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ είπαν όλοι μαζί. Λοιπόν, θα έρθουν αρκετοί ομιλητές από Αθήνα και θα είμαστε στο εμιλητήριο 10 η ώρα. Συνέχεια θα παραθέσουμε τα δείπνα, τα γεύματα και τέλος το βράδυ θα κάνουμε μια συναυλία που την οργανώνουμε και τη βοηθεία του Υπουργού του Νίκου Τσιφουνάκη στο Μουσείο Βρανά. Θα είναι μια συναυλία όπου θα έχουμε μια υψήφωνο και θα έχουμε και την κυρία ψάχνω να βρω το όνομα της υψηφώνου, την κυρία Πουλίτση, και θα έχουμε και την κυρία Ρεμπούτσικα, τη γνωστή, η οποία έχει κάνει και στην πολίτικη κουζίνα, νομίζω και γράψει τη μουσική και σε άλλες συνεργασίες με το αυτό. Είμαστε, παίρνουμε την ευθύνη για αυτό που κάνουμε. Α, όλες αυτές τις εκδηλώσεις έχουν εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο που κάναμε στο Άγιο Ευστράτιο, και είμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό, τον κύριο Φρακογιάννη, με τους διευθυντές πρέσβης εκεί στο Υπουργείο, ώστε και τα κείμενα που θα δώσουμε και αυτά που θα πούμε να είναι την εγκρίση του Υπουργείου Εξωτερικών. Και αυτό που θα δώσουμε στο δημοτικό δίπλωμα στον κύριο Κότσο. Παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί πιστεύουμε ότι τα νησιά μας, λόγω της μικρής αποστάσεως με την Τουρκία, έχουν πολλά να πάρουν και να δώσουν σε αυτή τη συνεργασία. Θέλουμε να την τονίσουμε και θέλουμε να το βοηθήσουμε. Θέλουμε να το προβάλλετε το θέμα, όχι για τον Αραώνη, για τον Μάρκο, για τον Μουτζούρι, για την δυνατότητα αναπτύξεως δεσμών εμπορικών, τουριστικών, πολιτισμικών ανάμεσα στην περιφέρεια Βορειοαιγαίου και στην Αντακτή. Κώστα, έχεις να πεις κάτι? Όχι, νομίζω ότι το έχετε καλύψει το θέμα από όλες τις απόψεις και από το θέμα των εκδηλώσεων και των συνεργασιών. Εγώ σαν γεραγώτης, αυτό που σας είπα και χτες, θυμάμαι την οικία του κυρίου Κότς στο παλιό ηλιοτριβείο, όταν μικρός περνούσαμε από εκεί και τρέχαμε για να φύγουμε γιατί βγαίναν τα φίδια και τα ποντίκια. Και τώρα έχει γίνει ένα αξιοπρεπέστατο κτίριο το οποίο περνάνε όλοι και το θαυμάζουν. Συν άλλες δραστηριότητες στο Πέραμα που έχουν αναπτυχθεί τελευταία από τον κύριο Κότς, το καφενείο που ανακαίνισε εκεί πέρα. Και μιλάμε για τον Μπαρμπαρόσα. Και μιλάμε και για ένα ακόμα μελλοντικό σχέδιο που αφορά τη Γέρα και είναι πρόθυμος να βοηθήσει και σε αυτό. Επομένως, νομίζω ότι επιχειρηματίες του μεγέθους του κυρίου Κότς οφείλουμε να τους εκτιμούμε και να τους τιμάμε. Αυτό. Ευχαριστώ. Και έχουν και την ομάδα τη Φενέρμπαξε που ο Παναθηναϊκός σβάρα στα αυτιά κάθε φορά. Κύριος Μάρκο, θέλει να πει κάτι? Να μιλήσω κι εγώ, κύριε Περιφερειάρχη. Βέβαια, θα είστε στο Προεδρείο μεθαύριο. Αγαπητοί φίλοι και κύριοι, κυρίες συμπατριώτες, συμπολίτες, όταν προ καιρού ο κύριος Περιφερειάρχης ανακοίνωσε τη σημαίνα τη σκέψη του για την βράβευση του επιχειρηματία του Τούρκου, του κυρίου Κός, δέχτηκα αυτή την έμπνευσή του με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Γιατί γνωρίζω τις σκέψεις και τις ιδέες του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Μουτζούρη, σε σχέση με τα εθνικά θέματα, ανυποχώρητες. Όμως η ειρήνη, αν θέλουμε να την κατοχυρώνουμε, υπόκειται και σε άλλες ενέργειες αυτοδιοικητικές. Είναι αυτές οι φιλικές ενέργειες που μπορούν να γίνονται. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πνεύμα πετυχαίνουμε εν τέλει την ειρηνική διάθεση μεταξύ μας. Και νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό στάδιο. Γι' αυτό λοιπόν εισηγήθηκα και στον κύριο Περιφερειάρχη ότι στον Άγιο Ευστράτιο, που είναι ένα συμβολικό νησί του Αιγαίου, μικρό και απομονωμένο, να πάρουμε και την τελική απόφαση υποδοχής και βράβευσης του κυρίου Κότσου. Ευχαριστώ. Μου διορθώνει ο στρατής ο Τσιτώντας, η εκδήλωση στο Μουσείο Βρανά με την κυρία Ρεμπούτσικα είναι ελεύθερη είσοδος. Όλα αυτά είναι ελευθέρα είσοδος. Είναι μια στρατηγική της περιφέρειας να αναπτύξουμε αυτούς τους δεσμούς. Παρακαλώ. Επιχειρηματικά
έχει δραστηριοποιηθεί στη Λέσβο, αν αυτή η εκδήλωση είναι προάγγελος μιας νέας συνεργασίας ή ανάπτυξη επιχειρηματική δραστηριότητα. Δουλεύουμε γι' αυτό. Δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να κάνω και ένα δεύτερο. Ό,τι θες. Πρόσφατα βγάλετε, κοινοποιήσετε μια ανακοίνωση σε σχέση με το ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Το που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Αν διερευνήσαμε, αν επιτρέπεται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος να υπονηθεί μελέτη για το συγκεκριμένο κτίριο, την αγορά μηχανήματος, καθώς ο Υπουργός είχε δεσμευτεί ότι σε περίπτωση που φτιαχτεί το κτίριο και εξασφαλιστεί το μηχάνημα, θα διαθέσει πόρους για το απαιτούμενο προσωπικό και τη λειτουργία. Ναι, μιλήσαμε με τον κύριο Υπουργό. Ήταν ένα θέμα που ξεκίνησε από τον κύριο Στυρακάκη στον Έολο, νομίζω, κάποια φορά. Τον έδειξε πολύ έντονα τα νέα της Λέσβου και μάλιστα είχε βάλει ένα ρητορικό ερώτημα, όχι ένα ερώτημα, ότι ο Υπουργός, εάν ο Μουτζούρης πει ναι, θα υπογράψω. Και οπότε και εγώ εκεί στα εγγένεια που είχαμε στον κύριο Κούσκο, είχα την εφημερίδα και λέω ναι, κύριε Υπουργέ. Ναι, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Μα, μου είπε ο Υπουργός ότι στη Ρόδο πήραν 30 χρόνια για να φτάσει ένα τέλος. Πιθανόν αν εδώ τα καταφέρουμε να πάμε πολύ πιο σύντομα. Γιατί άνοιξαν ένα δρόμο εκεί. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Είναι απαραίτητο. Δυστυχώς αυτή η ασθένεια εξαπλώνεται, προσβάλλει όλες τις ηλικίες και μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Μακάρι να μπορέσουμε. Θα είναι το κέντρο αναφοράς για το Βόρειο Αιγαίο. Δεν θα είναι μόνο η Λέσβος, θα είναι η όλη του Αιγαίου. Ελπίζω. Τώρα είναι το ΕΣΠΑ, τώρα προγραμματίζονται. Ελπίζω να μην συναντήσουμε εμπόδια. Γιατί υπάρχει και το τομεακό πρόγραμμα του Ταμείου του Υπουργείου Υγείας. Θα δούμε. Ο κύριος Υπουργός έδειξε καλή διάθεση. Πολύ καλή γι' αυτό. Και εμείς δείχνουμε ακόμα καλύτερη.